Καλημερίζω εδώ στο στούντιο του 984 τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Τον έχετε ακούσει πολλάκι μέσα από τη συχνότητα του 984, υγειονολόγος, επόπτης υγείας και άλλο ένα τίτλο, θα πω ότι είναι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επόπτων Δημόσιας Υγείας. Είναι και άλλοι τίτλοι, αλλά μένω στα βασικά, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δουλειεράκη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτή την αστάθεια του καιρού, γιατί είχα κάποιες αναφορές από κόσμο, ο οποίος έθετε το εξής ερώτημα. Τι θα γίνει αναφορικά με τους ψεκασμούς με τα κουνούπια? Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η αστάθεια? Μου έλεγαν ότι παρά το γεγονός ότι σε περιοχές που παραδοσιακά γνωρίζουμε ότι αναπτύσσονται πληθυσμοί και τους ή και παρά τους ψεκασμούς που έγιναν, εντούτοις αυτή η αστάθεια, το βρέχει, δεν βρέχει, κοκκινόχωμα, λάσπη κλπ, για άλλη μια φορά προκαλεί προβλήματα. Και έτσι ορμόμενοι είπα να σας καλέσω εδώ για να δούμε αυτό το θέμα από τη μία, και βέβαια εσείς βάζετε ένα επιμέρους ακόμα θέμα που έχει να κάνει με την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με το νερό το οποίο καταναλώνουμε, και νομίζω ότι είναι ώρα να το δούμε και να μάθουμε περισσότερα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτός ο καιρός και η αστάθειά του και κυρίως οι βροχές σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μας δημιουργούν πρόβλημα από πλευράς ανάπτυξης κουνουπιών. Επιπλέον κάποιες δράσεις που είναι καθαρά αφορούν το τέλειο έντομο, δηλαδή ψεκασμοί, πρέπει να γίνονται εκ νέου, διότι όπως καταλαβαίνετε έχουμε απώλεια της υπολοιματικής δράσης των φαρμάκων. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Κρήτης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκίνησε φέτος το νέο τριετές, ταυτόχρονα με την τριετή εντομολογική επιτήρηση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μείνουμε σε αυτό το δεύτερο, σε συνεργασία με το ΙΤΕ και την ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τον νεοδί, πολλή αλληλογραφία, υπάρχει μια κινητικότητα, μια ανησυχία να δούμε παθογόνα που είχαμε εξαλείψει τα προηγούμενα χρόνια να επανεμφανίζονται. Γνωρίζετε ότι ο τουρισμός άνοιξε πλέον, δεν υπάρχουν περιορισμοί τόσο στα ταξίδια των πολιτών αλλά και των εμπορευμάτων, κανένας περιορισμός πλέον, και αυτό μπορεί μαζί με τους ταξιδιώτες και τα εμπορεύματα να μεταφερθούν και παθογόνα και βέβαια οι διαβιβαστές όπως είναι τα κουνούπια. Για το λόγο λοιπόν αυτό, πέρα από ότι μας ανησυχεί και πολύ σωστά το αναφέρετε, το ότι έχουμε ένα περιβάλλον που αυτές τις μέρες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και βροχές, που σημαίνει κάπου θα έχουμε στάσιμο νερό, κάπου τα θηλυκά κουνούπια θα πάνε να αναποθέσουν τα αυγά τους γιατί χρειάζονται νερό. Και με το νερό της βροχής ουσιαστικά φεύγει και το φάρμακο το οποίο ρίχνεται, έτσι? Ακριβώς, δεν είναι? Ακριβώς, αυτό είναι δευτερεύον, αλλά εμείς το πρόγραμμα καταπολέμησης δεν στηρίζεται μόνο στο τέλειο έντομο. Κάνουμε και πρώην φοκτονίες, κάνουμε επιτήρηση, που αυτά δεν επηρεάζονται τόσο όσο επηρεάζεται, όπως σας λέω και πάλι, ότι το νερό αυτό που θα μείνει στάσιμο σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία, αναφέρατε αυτή η 30 βαθμοί που είπατε, είναι η τέλεια θερμοκρασία για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του κύκλου του ζωής του κουνουπιού, δηλαδή που θα ξεκινήσει από τα αυγά, θα γίνει προνύμφη, νύμφη και μετά τέλειο έντομο. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας είναι καθημερινά από άκρους σε άκρους όλη την Κρήτη. Γι' αυτό και ο διαγωνισμός ήταν διεθνής. Ζητήσαμε μια εταιρεία να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης παρέμβασης σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Συν το ότι όταν έχουμε την οποιαδήποτε επιπλέον όχληση από πολίτες σε συγκεκριμένα σημεία, όπως είπατε, που εμφανίζονται πέρα από τα σταθερά που γνωρίζουμε, τις κίτες εκεί, τα ρέματα, τον καρτερό, τον στο γάζι, τον αλμυρό ποταμό, στο γιόφυρο, ακριβώς αυτά εκεί, ήταν τα στάνταρ. Εκεί πίσω από τα παλιά κατέστη Χριστομιχαλή Ξυλούρη επίσης, τρεις βαγιές, ναι. Έχετε δίκιο. Πέραν λοιπόν από αυτές τις σταθερές και κάθε χρόνο επιτηρούμενες περιοχές, έχουμε και νέα. Γι' αυτό λοιπόν το τηλέφωνο της αναδόχου εργάσιμες ημέρες και ώρας 811 24 424
θα καταγράψει το πρόβλημα του ξαναπείτε κάθε... το 811 811 24 4 24 προσοχή όμως, είναι δωρεάν αλλά είναι σε λειτουργία εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι της εταιρείας, δεν είναι της περιφέρειας Κρήτης. Καταγράφεται η κάθε κλήση, ενώ δηλαδή συλλέγουμε στοιχεία της περιοχής, του πολίτη που αναφέρει, αλλά πρέπει πάντα ο πολίτης, όχι για κάτι που αφορά το σπίτι του, σε δημόσιους χώρους, γιατί ούτως ή αλλιώς δεν μπορούμε να μπει το συνεργείο το ιδιωτικό σε χώρους σπιτιών και αυλών, και την επόμενη μέρα θα είναι εκεί το συνεργείο, πρώτον να δει, να εντοπίσει την πηγή του κακού και δεύτερον να παρέμβει. Χτες οφείλω να σας πω, χάρηκα και συγκινήθηκα, ένας πολίτης με πήρε στο γραφείο να με ευχαριστήσει ότι ενώ δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τα κουνούπια πριν το τηλεφώνημά του στην εταιρεία, τώρα είναι τόσο ευχαριστημένος και μας ευχαρίστησε. Δεν θέλω να οροποιήσω την κατάσταση. Τα κουνούπια είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Όπως σας είπα πριν, ένα μόλις κουνούπι μπορεί να αποθέσει 200 αυγά. Οπότε καταλαβαίνετε για τι πληθυσμούς μιλάμε. Και πρέπει μόνοι μας στις αυλές μας, εκεί που έχουμε τα πιατάκια από τις λάστρες, πλαστικά δοχεία, λάστιχα παλιά που συλλέγουν νερό τώρα της βροχής ή αν ποτίζουμε, είναι εστία ανάπτυξης. Θερμή παράκληση, μην τα ρίχνουμε όλα στην περιφέρεια ότι δεν κάνουν δουλειά τα συνεργεία ή ότι δεν ασχολούμαστε. Ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, είμαστε σε επιφυλακή, κάνουμε τα πάντα, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μικρή αιστεία και γι' αυτό ζητάμε τη συμβολή του κόσμου. Ωραία, κύριε Παπαδάκη, αυτή την βοήθεια τη ζητάτε κάθε χρόνο ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς να είναι λίγο προσεκτικός, να μην υπάρχει νερό το οποίο είναι μαζεμένο, είτε από τις γλάστρες τα πιατάκια από τις γλάστρες, είτε τέλος πάντων σε άλλα ανοιχτά δοχεία. Το λέτε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο. Ειδικά για φέτος, με αυτή την αστάθεια και αυτή την περίοδο, είπατε και δώσατε ένα τηλέφωνο στον αέρα της αναδοχοτερίας ότι άμεσα γίνεται η όποια παρέμβαση για τον κάθε πολίτη που αυτή την ώρα σας ακούει και θα πει ότι στο δικό του το χώρο, στο χώρο της γειτονιάς του, όχι μέσα στο σπίτι του, υπάρχει θέμα και ότι υπάρχουν κουνούπια. Είναι το 811-24-42-4, όπως είπατε. Έχει χρειαστεί, έχετε δει εάν έχουν πάει οι άνθρωποι σε τα συνεργεία επιπλέον ψεκασμούς σε κάποιες περιοχές και οι άνθρωποι αυτοί το κρατάνε στη δική τους την ατζέντα εφόσον βρέξει και ξαναπερνάνε από την ίδια περιοχή, πώς γίνεται ή θα πρέπει ο πολίτης και πάλι να ειδοποιήσει? Αν είναι, σας λέω και πάλι, κάτι πέραν του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα των συνεργείων είναι μάλιστα αναρτημένο στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης, μπορεί ο κάθε πολίτης να μπει αυτή τώρα τη στιγμή που μιλάμε και να δει για σήμερα πού είναι τα συνεργεία. Αν είναι λοιπόν κάποιος χώρος έκτακτος που δεν είναι μέσα στο πλάνο, θα χρειαστεί να ξαναμας καλέσει. Δηλαδή, εγώ μένω εδώ, το φέρνω ως παράδειγμα και λέω ότι είμαι στη βιομηχανική περιοχή κλπ. Κλπ. Και υπάρχουν κουνούπια. Θα έρθετε, θα το δείτε, θα ψεκάσετε. Αν όμως βρέξει, μετά που θα ψεκάσετε, εγώ είμαι υποχρεωμένη να σας να επικοινωνήσω και πάλι μαζί σας και να σας πω ότι ξέρετε, εδώ και πάλι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εξαιτίας της βροχής. Δεν το παρακολουθείτε εσείς? Απλά για να ξέρω τη διαδικασία. Δεν σας ψέγω αυτή την ώρα, απλά για να ξέρω πώς κινούμε. Φανταστείτε τώρα μια περιφέρεια Κρήτης, πόσα χιλιάδες τηλεφωνήματα έχουμε, πόσα χιλιάδες τέτοια σημεία. Αν το συνεργείο, γιατί σας είπα, πριν παρέμβει και αρχίζουν τους ψεκασμούς, γίνεται μια επιτήρηση του χώρου. Αν δουν ότι αυτό το πρόβλημα θα ξαναεμφανιστεί, σίγουρα θα περάσουν. Αν είναι κάποιο τυχαίο γεγονός, ένα γλαστράκι που, ή κάποια μεγάλη ποσότητα νερού που μετά όμως έφυγε, εννοείται ότι δεν θα ασχοληθούν. Η βάση των δεδομένων υπάρχει με τα τηλεφωνήματα, με τη διεύθυνση, με ποιος πολίτης ενημέρωσε. Θεωρώ, αν δεν κριθεί ότι αυτό το σημείο θα ξαναδώσει κάτι στο μέλλον, δεν θα ασχοληθούμε και θα πρέπει ο πολίτης, και έχει γίνει φέτος πάλι, είχαμε κάποιο πολίτη που μας παίρνει σε μια περιοχή στο Μασταμπά συγκεκριμένα, που εκεί είναι και κάποια πεύκα, κάποια στάσιμα κτλ. Αυτό ένα σημείο που δίνει διαχρονικά προβλήματα, ναι, σίγουρα το έχουμε καταγράψει και θα ξαναπάμε. Δεν είναι κακό, η ενημέρωση από τους πολίτες είναι πάρα πολύ χρήσιμη και δεν σας κρύβω ότι η επιτυχία του προγράμματος στηρίχθηκε και αυτή στη διαδραστικότητα του να δεχόμαστε το feedback των πολιτών και να παρεμβαίνουμε και να μην μένουμε στα στάσιμα σημεία, που δεν είναι λίγα, είναι πάνω από 10.000 σημεία που έχουμε καταγράψει ως εστίες κουνουπιών στην περιφέρεια Κρήτης, και οτιδήποτε νέο προκύπτει, ξαναλέω και πάλι, το τηλέφωνο και
οι πολίτες που το έχουν ήδη κάνει νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσουν ότι θα απαντάει και την επόμενη μέρα. Κατ' ελάχιστον θα είναι εκεί το συνεργείο. Μάλιστα. Είπατε ότι είσαστε πέραν από την πλήρη εξέλιξη του προγράμματος, ότι είσαστε σε επαγρύπνηση, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για παθογόνες αιτίες από τον ΕΟΔΗ. Αν εκφράζομαι σωστά, στο σημείο εκείνο το οποίο αναφερθήκατε, και αν το θυμάμαι σωστά και το μεταφέρω, τι θέλετε να μας πείτε, ποιες επιπλέον οδηγίες υπάρχουν από τον ΕΟΔΗ που σας αυτή την ώρα σας θέτουν σε επαγρύπνηση? Δυστυχώς έχουμε μια επανεμφάνιση κρουσμάτων δάγκιου πυρετού. Όπως γνωρίζουμε, στην Κρήτη έχει πλέον γίνει μόνιμος κάτοικος το κουνούπι, το ασιατικό κουνούπι τίγρης. Το δάγκιο πυρετό κυρίως τον μεταδίδει το κουνούπι Aedes aegypti. Αυτό δυστυχώς καταγράφηκε πλέον ότι είναι κάτοικος στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι με πολύ μεγάλη ευκολία γνωρίζετε ότι υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που κάνουν τη γραμμή Ηράκλειο, Χανιά, Κύπρος. Υπάρχουν πτήσεις είτε απευθείας είτε μέσα στον προορισμό τους να είναι και αεροδρόμια της Κύπρου. Αυτό σημαίνει σε κάποια χαρτόκοντα, σε κάποια αποσκευή μπορεί να έρθει το κουνούπι, και δεν θέλουμε με τίποτα να το δούμε και αυτό, γιατί είναι χώρο κατακτητικό. Αν απεύχομαι έρθει σε κάποιο χώρο του νησιού μας, θα μείνει, θα εδραιωθεί και θα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Για το λόγο λοιπόν αυτό, πέρα το ότι εμείς, όπως σας είπα, στο πρόγραμμα της εντομολογικής επιτήρησης έχουμε παγίδες που συλλέγουμε κουνούπια, αυτά αποστέλλονται στο ΙΤΕ, στην ομάδα του κ. Βόντα, που γίνεται ταυτοποίηση σε επίπεδο γένους και είδους. Δηλαδή, αν δούμε το Aedes aegypti πλέον στο Ηράκλειο, έχουμε χτυπήσει όχι κόκκινο συναγερμό, εντάξει, θα είμαστε σε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Αυτό λοιπόν έκανε τον ΕΟΔΗ να ζητήσει από τα δύο αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου να τοποθετηθούν και παγίδες του ΕΟΔΗ. Καταλαβαίνετε τη σημασία που δίνει ο ΕΟΔΗ στο να έγκαιρα εντοπίσει, ξαναλέω και πάλι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και δεν θέλουμε να δούμε αυτό το συγκεκριμένο κουνούπι. Πλην όμως, δάγκιο πυρετό μεταδίδει και το κουνούπι τίγρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κινητικότητα και αυτή ο φόβος και η προφύλαξη, γιατί είμαστε σε φάση, όλα τα μέτρα μας είναι προληπτικά, έτσι, δεν είναι κατασταλτικά, δίνει το στίγμα της δύσκολης χρονιάς που έχουμε. Στην Ευρώπη είδαμε επιδημίες και στην Ολλανδία και στην Ισπανία, δάγκιου πυρετού, ενώ πάνω από 2.000 κρούσματα είχαμε για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Ο δάγκιος, γιατί μας προβληματίζει περισσότερο, μπορεί να μεταδοθεί όταν το κουνούπι τζιμπήσει έναν ασθενή που είναι σε φάση ηεμίας, σε αντίθεση με άλλα νοσήματα που ας πούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο άνθρωπος και τα ζώα δεν είναι τερματικοί ξενιστές, και να τους τζιμπήσει τον άρρωστο ένα κουνούπι δεν θα, επειδή είναι πολύ χαμηλό το υλικό του φορτίο, δεν θα μολυνθεί το κουνούπι. Αντίθετα όμως σε αυτό, όπως και με την ελονοσία, από άλλο κουνούπι βέβαια, έχουμε θέματα. Γενικά οι διαβιβαστές, ξαναλέω και πάλι, θεωρώ δεδομένης της κινητικότητας πλέον των ταξιδιωτών και ειδικά σε χώρες που ενδημεί, όπως είναι η Υποσαχάρη Αφρική, η Ασία, έχουμε, καταγράφονται τέτοια προβλήματα. Αλλά όταν αυτά τα νοσήματα είναι προερχόμενα από ταξίδι και δεν είναι δεν έχουν προκληθεί από τη χώρα, όπως για παράδειγμα στη χώρα μας, δεν μας προβληματίζει. Λογικό είναι αν ταξιδέψουν κάποιος Ευρωπαίος στην Αφρική και δεν έχει πάρει και τη χημειοπροφύλαξη ή δεν έχει λάβει τις οδηγίες που του δίνει η ταξιδιωτική ιατρική και ο ΕΟΔΗ, θα έρθει και θα έχει νοσήσει.
Είπατε λοιπόν ότι στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης από το Νεοδή έχουν τοποθετηθεί παγίδες. Το ίδιο γίνεται και με τα λιμάνια όπου δέχονται κρουαζιερόπλια. Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα για να είμαι εντάξει με το χρόνο και αμέσως μετά μου εξηγείτε τι σημαίνουν αυτές οι παγίδες. Επαναλαμβάνουμε ωστόσο ότι όπως είπατε, όλα αυτά τα μέτρα που λέτε προς το παρόν είναι προληπτικά. Δεν έχει κάτι καταγραφεί για να μην τρομοκρατηθεί κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα, αλλά θα πρέπει να το προλάβουμε πριν μπούμε σε κόκκινο συναγερμό. Ωστόσο μείναμε με τον κύριο Παπαδάκη λίγο πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα σε εκείνο το κουνούπι το οποίο φαίνεται να κατοικοεδρεύει στην Κύπρο όπως μας είπε, αλλά υπάρχει και μια οδηγία του ΕΟΔΗ για παγίδες που πρέπει να υπάρχουν και έχουν στηθεί στα αεροδρόμια της Κρήτης όπως και επίσης και στα λιμάνια με τα κρουαζιερόπλια για να προλάβουμε μέσω των αποσκευών την μετακόμιση αυτού του κουνουπιού εδώ στην Κρήτη. Παγίδες στηθήκανε, θα μας πείτε ποιες είναι αυτές οι παγίδες που σας ρώτησα και βέβαια μέχρι στιγμής μέσα από αυτές τις παγίδες τι είδη κουνουπιών συλλέγεται κύριε Παπαδάκη, γιατί έχει το δικό του ενδιαφέρον νομίζω. Ναι, λοιπόν, καταρχήν πολύ σωστά είπατε και σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε το παραμικρό κρούσμα, την παραμικρή ίχνος παρουσίας αυτού του κουνουπιού. Είναι όλες μας οι δράσεις προληπτικές. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης και την προηγούμενη τριετία είχαμε ζητήσει από την ανάδοχο να βάλει στα λιμάνια και στο αεροδρόμιο παγίδες. Αυτό λοιπόν έγινε και φέτος και επιπλέον των δικών μας θα βάλει και ότι αυτές οι παγίδες είναι ειδικές, συλλέγουν, είναι προσελκύουν τα κουνούπια και τα παγιδεύουν και έτσι τα στέλνουμε στο ΙΤΕ. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχω την πρώτη αναφορά από το ΙΤΕ, είναι όπως ακριβώς τα ευχόμαστε και τα περιμέναμε. Σε κανένα από τα δείγματα κουνούπιων που εστάλθηκαν δεν ανιχνεύτηκε παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιού τσικουγκούνια, ούτε του ιού ζίκα, και μάλιστα φέτος το ΙΤΕ διεξάγει έρευνα και για τον ιό ουσούτου, που σημαίνει λοιπόν ότι από όλα τα κουνούπια που είναι είδος αέντες, γένος αέντες και κούλεξ, δηλαδή το οικιακό ουσιαστικά και το κουνούπι τίγρης, κανένα από αυτά που συλλέχθηκαν δεν έφερε κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό. Επίσης ξέχασα να σας αναφέρω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που μετέχει η Περιφέρεια Κρήτης και έλαβε μαζί με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και κάποιες άλλες περιφέρειες τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρώπης, το πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας. Έχουμε λοιπόν ένα έγκαιρο σύστημα ενημέρωσης για τον ιό του Δυτικού Νείλου που προβλέπει σε κάποιο χωριό, σε κάποιο σημείο, σε κάποια πόλη της περιφέρειας Κρήτης αν θα εμφανιστεί ιός του Δυτικού Νείλου. Είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Γι' αυτό το λόγο σε πολύ υψηλού ανταγωνισμού ιδέες πήρε το πρώτο, ξαναλέω και πάλι, Ευρωπαϊκό Βραβείο. Δυστυχώς αυτή η προφορία δεν έχει γίνει πάρα πολύ ευρέως γνωστή. Αυτά λοιπόν οι αναφορές και αυτή η αναφορά μας λέει ότι δεν υπάρχει, είναι μηδενική η πιθανότητα να εμφανιστεί ιός του Δυτικού Νείλου σε κάποιο σημείο της περιφέρειας Κρήτης. Άρα λοιπόν βλέπετε. Εγώ κρατώ αυτή την αναφορά, την πρώτη που είπατε από το ΙΤΕ, ότι τα είδη κουνουπιών τα οποία έχουν βρεθεί μέσα στις παγίδες δεν μεταφέρουν κάποιο παθογόνο οργανισμό. Σωστά. Ωραία. Και επίσης δεν ανιχνεύτηκε κάποιο κουνούπι, αυτό το λεγόμενο, το μεταφράσουμε αιγυπτιακό για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, που ευτυχώς δεν έχει έρθει, όχι μόνο στην Κρήτη, δεν έχει έρθει στη χώρα μας. Δυστυχώς, ίσως λόγω του χώρου που βρίσκεται η Κύπρος, εκεί δυστυχώς έχει εγκατασταθεί. Και γι' αυτό θα είμαστε σε επιφυλακή, μην και τυχόν έρθει. Έχουμε πάλι το πλεονέκτημα, όπως είχαμε με τον κορονοϊό, την ευχηρή συγκυρία να έχουμε το εργαστήριο του κ. Σουρβίνου στην Κρήτη και βρίσκαμε όλες τις μεταλλάξεις και κάποιοι νόμιζαν ότι εμείς είμαστε καταραμένοι, δεν ξέρω τι. Έτσι έχουμε την τύχη να έχουμε αυτό το πρωτοποριακό για τη χώρα εργαστήριο του κ. Βόντα, που βρίσκει γρήγορα, άμεσα, τα είδη των κουνουπιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε φόβο. Έχουμε έγκαιρη
πρόβλεψη και πρόγνωση. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κουνούπια, γιατί νομίζω ότι δώσαμε αναλυτικές πληροφορίες σε εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας, και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε με αυτή την πρόσκληση να έρθετε εδώ να απαντήσετε στους πολίτες συνολικά για το τι γίνεται με τα κουνούπια, που έδειξαν αυτή την ανησυχία και αυτό το ενδιαφέρον. Θέλω να μας πάτε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτή την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με το νερό. Εννοούμε το νερό το οποίο πίνουμε. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει ως μπούσουλα η κάθε ΔΕΗΑ της χώρας για το νερό το οποίο μας μεταφέρει στις βρύσες μας? Έχει να κάνει με το νερό της άρδευσης? Έχει να κάνει με το νερό το οποίο κυκλοφορεί σε πισίνες? Για ποια αυστηροποίηση μιλάμε? Λοιπόν, καταρχήν πρόκειται για ένα νέο νόμο που εκδόθηκε τώρα τον προηγούμενο μήνα. Είναι ουσιαστικά συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έχει αλλάξει από το 2021. Θέλω να πάρω το λόγο σας που είπατε το πόσιμο νερό. Δυστυχώς οι πολίτες δεν γνωρίζουν ότι η νομοθεσία δεν έχει σε κανένα σημείο τον όρο πόσιμο νερό. Το νερό υγειονομικά αναφέρεται ως νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Σίγουρα η κύρια χρήση είναι η πόση, όμως όταν πλένει κάποιος τα χέρια του, όταν κάνει μπάνιο, όταν ξεπλένει τα πιάτα, όταν κάνει τη λάτρα του, αυτό το νερό πρέπει να έχει τις ίδιες ιδιότητες με το πόσιμο. Δυστυχώς κάποιοι, π.χ. ξενοδόχοι, κάποιοι δήμαρχοι, κάποιοι δεν το γνωρίζουν και λέμε αυτό το νερό, ή κάποιοι διευθυντές σχολείων ακόμα που μας λένε ότι το νερό εκεί στις βρύσες δεν πίνουν τα παιδιά. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι ίδιες ακριβώς, τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι ίδιοι μικροβιακοί δείκτες, οι ίδιοι χημικοί δείκτες ισχύουν για όλες τις χρήσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν κάποιος ξεπλύνει ή μαγειρέψει το φαγητό του με νερό ακατάλληλο, θα έχει τις ίδιες συνέπειες από το να το έπινε. Άρα λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι είναι νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα παθογόνα μπορεί να μεταφερθούν και από το πλύσιμο των χεριών, βλέπε νόσος των λεγιονάριων, από το ξέπλυμα των πιάτων, από το κρύωμα του φαγητού, από την όλη αυτή τη διαδικασία. Με μια παραπάνω επέκταση σκέφτομαι, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, αυτό το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μπορεί να μεταφερθεί και από τα ζώα, από αυτό που τους δίνουμε στην αλυσίδα, μέσω της διατροφικής αλυσίδας, στον άνθρωπο. Δεν το αποκλείω έτσι όπως το λέτε? Ή μπορεί να επηρεαστεί όταν οι πηγές και οι δεξαμενές και όλη αυτή η διαδικασία είναι πλησίων, και το έχουμε δει κατά κόρο στην Κρήτη, σε στάβλους ή σε μαντριά. Αυτό που πρέπει να πούμε, αυτό λοιπόν είναι η μία κατηγορία του νερού, και σε αυτό το νερό αφορά η νέα νομοθεσία. Υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπατε, το νερό της άρδευσης, που είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε ακούσει και αυτό περιπτώσεις, ότι είχαμε έλλειψη νερού, να βάλουμε νερό της άρδευσης στο δίκτυο, αλλά δεν θα πίνουμε. Αυτό αναιρεί το προηγούμενο που σας είπα. Δεν είναι κατάλληλο το νερό της άρδευσης, γιατί παρά το ότι δεν πίνουμε, όλες οι άλλες χρήσεις θα είναι σε κίνδυνο. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, που είναι τα νερά αναψυχής, δηλαδή τα νερά με τα οποία γεμίζουν οι κολυβητικές δεξαμενές, τα συντριβάνια στις πλατείες, και αυτά έχουν τη δική τους νομοθεσία. Η αυστηροποίηση, όπως είπατε, και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή αφορά το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Και τι φέρνει, κυρία Δουλγιαράκη, αυτή η νέα νομοθεσία? Ναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή μιλάτε για το νερό που μας έρχεται στις βρύσες μας. Από τη στιγμή λοιπόν που η βρύση μου είναι και για το νερό που πίνω και για το νερό που χρησιμοποιώ για τα πιάτα μου ή οτιδήποτε άλλο στη λάτρα του σπιτιού μου, πείτε μου δηλαδή τι ακριβώς λέει ότι δίνει εντολή στις ΔΕΗΑ, θα γίνονται έλεγχοι στις υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις ίδρευσης των Δήμων για να υπάρχουν συγκεκριμένα στάνταρ? Λοιπόν, καταρχήν η καινοτομία που φέρνει νομοθετικά, γιατί από πλευράς επιστημονικού πεδίου υπήρχε, είναι ο λεγόμενος έλεγχος εκ των προτέρων και η ανάλυση επικινδυνότητας, το risk assessment, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, που σημαίνει ότι δεν αρκεί
κάποιες αναλύσεις, είτε μικροβιολογικές είτε χημικές, που όπως γνωρίζετε είναι η φωτογραφία, το αποτύπωμα της στιγμής, απαιτεί από τις λεκάνες απορροής, μάλιστα εδώ κάνει ιδιαίτερη μνήμα και στις διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, τις διευθύνσεις περιβαλλοντικού και υγειονομικού ελέγχου, να κάνουν όχι απλά δειγματοληψίες ή οι Δήμοι ή η ΔΕΙΑ, όπως είπατε, που αυτοί κατά κόρον είναι υπεύθυνοι, γιατί η νέα αυτή νομοθεσία, όπως ήταν και στο παρελθόν, ιεραρχεί τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα. Άρα λοιπόν η ΔΕΙΑ και η Δήμη είναι η απολύτως αρμόδιοι και υπεύθυνοι για το νερό που θα καταλήξει στη βρύση του καταναλωτή. Οι περιφέρειες και το Υπουργείο Υγείας είναι από πάνω και ελέγχουν κατά πόσο η Δήμη και η ΔΕΙΑ εφαρμόζουν την νομοθεσία και κατά πόσο το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πληρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Και όταν μιλάμε για χώρους εκεί που από το ρολόι και μέσα, για να πω, να καταλάβουν οι πολίτες, ας πούμε ένα ξενοδοχείο, ένα νοσοκομείο, από το ρολόι και μέσα υπεύθυνος είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, και αυτοί με τη σειρά τους πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Βάζει λοιπόν, όπως είχαμε στα τρόφιμα χρόνια τώρα, αυτό το πρότυπο που λέγεται HASP, ο εκ των προτέρων δηλαδή προσδιορισμός των κινδύνων, της επικινδυνότητας, η παρακολούθησή τους, η μετρίασή τους και η καταγραφή όλων αυτών σε έντυπα. Έτσι λοιπόν αυτή η νομοθεσία απαιτεί, και μάλιστα απαιτεί από κατασκηνώσεις, από μεγάλα νοσοκομεία, ξενοδοχεία, να προσαρμοστούν και να έχουν σχέδια εκτίμησης κινδύνου ή τα λεγόμενα σχέδια ασφάλειας νερού, Water Safety Plan, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εισαγάγει από το 2004. Αυτό λοιπόν γίνεται υποχρέωση πλέον. Ξαναλέω και πάλι, με μία, έχει αρκετό χρόνο συμμόρφωσης μέχρι το 29, να τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, οι κατασκηνώσεις, τα κρουαζιερόπλια, όλα αυτά να έχουν γραπτή εκτίμηση επικινδυνότητας και και μαζί με τις αναλύσεις να προβλέπουν άμεσα και έγκαιρα τους κινδύνους στο νερό. Μα τι μου λέτε, χρόνο συμμόρφωσης έως το 29, και μέχρι το 29 δηλαδή θα αφήσουμε να γίνεται πανηγύρι? Όχι, χρόνο συμμόρφωσης να κάνουν αυτά τα σχέδια, τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου. Τα υπόλοιπα ισχύουν με την έκδοση του ΦΕΚ, ισχύουν και σήμερα. Και όπως και ο προηγούμενος νόμος, η εθνική νομοθεσία, έτσι και αυτή η νομοθεσία αυστηροποιεί στα νοσοκομεία, στα γεροκομεία, στα ξενοδοχεία, στις φυλακές, ελέγχει παθογόνα όπως είναι η λεγιονέλα, ένα βακτήριο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Φανταστείτε ότι έχει ένα ποσοστό θνητότητας γύρω στο 10-15%, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, στους 100 ή 15 πεθαίνουν δυστυχώς, πολύ βαριά πνευμονία. Στους δε νοσηλευόμενους ή στους ευαίσθητες ομάδες ανοσοκατασταλόμενους μπορεί να φτάσει και στο 30%, δηλαδή στους 100 ασθενείς οι 30 θα καταλήξουν. Έβαλε λοιπόν όριο, ελάχιστο όριο, τα 1000 CFU στο λίτρο, 1000 απικίες δηλαδή στο λίτρο, που σημαίνει όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει αναδιαστήματα να ελέγχουν το δίκτυό τους για αυτό το παθογόνο βακτήριο. Αλλά λέτε ωστόσο αυτό να κρατήσουμε για τη δική μας την καθημερινότητα, κύριε Παπαδάκη, ότι μέχρι και το ρολόι, είτε σε δημόσιο οργανισμό ή σε δημόσια φορέα κλπ, είτε σε σπίτια, για τον καθένα από εμάς μέχρι το ρολόι είναι η ευθύνη της επιχείρησης, και από εκεί και μέσα κοιτάζουμε να δούμε τι γίνεται και με το δικό μας το σύστημα. Ακριβώς, μέχρι το ρολόι είναι αρμόδιος. Αλλά αν μου, μισό λεπτό όμως, αν μου έρχεται εμένα νερό το οποίο είναι κίτρινο στο σπίτι μου μέσα, και εγώ ελέγχω και δεν έχω κάποια βλάβη, την ευθύνη ποιος την έχει και πού απευθύνομαι? Πάω στην εταιρεία, πάω στην επιχείρηση ίδρυυσης, πού πηγαίνω? Σαφέστατα. Ο Δήμος και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης είναι αρμόδιες, αφού όπως είπατε ελέγξω ότι δεν έχω ένα τεπόζιτο που έχει στάσιμο, έχει καθυζήσεις από χώμα, ή δεν έχω κάτι άλλο που ενοχοποιεί το δικό μου χώρο, απευθύνομαι στο Δήμο. Το λογικό είναι ότι αν εμφανιστεί σε ένα σπίτι και είναι θέμα του Δήμου, θα εμφανιστεί και σε άλλους. Ναι, οπότε, και δεν μου λέτε, όταν εμένα μέσα στον τεπόζιτό μου, επειδή μπορεί να έχουν μία βλάβη, έρχεται νερό με χώμα, αλλά εκείνη από τη δική του στην πλευρά, μια σύνηθης πρακτική τώρα, μεταξύ μας δεν θα κοροϊδευόμαστε, ούτε το δάχτυλό μας χωράει να κρυφτούμε, δεν το παραδέχονται κλπ. Για πείτε μου τι θα γίνει.
Ενημερώνεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας. Α, μάλιστα. Γίνεται. Συγκεκριμένα θα σας πω για το Λασίθι που επιτηρούμε δεδομένης της έλλειψης εποπτών δημόσιας υγείας. Βρίσκουμε διαρκώς είτε υπερβάσεις στα νομοθετικά όρια, είτε χρωματισμό, και αμέσως δρούμε αναστέλλοντας. Μου λέτε λοιπόν πάρα πολύ απλά, χρήσιμη η πληροφορία αυτή, γιατί το ακούμε πάρα πάρα πολύ συχνά, ότι σε περίπτωση που εμένα το νερό το οποίο φτάνει στο σπίτι μου και εντοπίζω στην επιχείρησή μου, στο ξενοδοχείο μου κλπ, ότι έχει διαφορετικό χρώμα άσχετα με το τι μου λένε δεν μου λένε, από τη στιγμή που έρχεται με αυτό το χρώμα το διαφορετικό, το αλλοιωμένο κλπ, ότι μπορώ να ενημερώσω την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, δηλαδή εσάς, σε ποιο τηλέφωνο επικοινωνώ μαζί σας? Δηλαδή υπάρχει κάποιο σταθερό τηλέφωνο που μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας και να πω ότι ξέρετε αυτό αντιμετωπίζω, είμαι στη συγκεκριμένη περιοχή, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να μου το δείτε, δεν μπορώ? Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, η δομή της Περιφέρειας Κρήτης έχει ανά περιφερειακή ενότητα Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Αν μιλάμε λοιπόν για κάποιο πολίτη του Ηρακλείου, θα απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ΠΕΗ Ηρακλείου, ή έχει διάφορα τηλέφωνα, γιατί όπως γνωρίζετε, οι επόπτες Δημόσιας Υγείας είναι διαρκώς έξω. Κάθε μέρα κάποιος επόπτης παραμένει στην υπηρεσία να εξυπηρετεί τους πολίτες, είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά, οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε τώρα στον αέρα τόσα τηλέφωνα. Μπορούν είτε να προσέρχονται ή μπορώ να δώσω email. Το τηλέφωνο είμαι email, είναι αποδεκτά πλέον όλες αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας, γιατί μπορεί να θέλουν να κάνουν και ανώνυμοι. Νομίζω ότι διαδικτυακά μπορούμε να βρούμε ποια είναι και τα τηλέφωνα. Ακριβώς. Νομίζω μπορούμε να βρούμε ποια είναι και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στο σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει όλα τα τηλέφωνα των υπαλλήλων ανά διεύθυνση Δημόσιας Υγείας συγκεκριμένα. Έχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παραπώνων, δηλαδή δεν χρειάζεται καν ο πολίτης ή να τηλεφωνήσει ή να πάει στην υπηρεσία. Κάνει ηλεκτρονικά το αίτημα και αυτό άμεσα διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία. Οποιαδήποτε, να πω επί την ευκαιρία, δεν είναι μόνο το χρώμα. Να ξέρετε, η νομοθεσία βάζει κάποιες παραμέτρους, να μην έχει ας πούμε εντερόκοκους, να μην έχει κολοβακτηρίδα το νερό, να μην έχει λετζιονέλα, στα χημικά να μην έχει υπερβάσει τα νητρικά, στα νητρόδη. Όμως, βασική παράμετρος είναι και να έχει φυσιολογική οσμή, γεύση, χρώμα. Οτιδήποτε δεν αρέσει στον καταναλωτή, σε εισαγωγικά τον αρέσει, κάτι που δεν του πάει καλά, αυτό το νερό δεν πρέπει να το καταναλώνει και πρέπει να ενημερώνει άμεσα αρχικά το Δήμο που είναι υπεύθυνος για την ίδρυυση, και αφετέρου αν δεν βρει ανταπόκριση με την έννοια ότι κάποια λιγορία, απευθύνεται στο ανώτερο βαθμό ηλεκτρική υπηρεσία που είναι οι περιφέρειες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσιμο νερό ή νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως το λέτε διαφορετικά, δεν διαχωρίζεται στο πόσιμο άρδευσης κλπ, αλλά νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, και είπαμε εναρμόνιση μέχρι το 2029 σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν τα ΦΕΚ στο ελληνικό κράτος αναφορικά με τον ενδελεχή έλεγχο του νερού. Το κρατάω συμπέρασμα. Η προθεσμία συμμόρφωση αφορά τα σχέδια εκτίμησης κινδύνου. Όλα τα υπόλοιπα είναι ήδη σε ισχύ με την έκδοση του ΦΕΚ. Έτσι, μην παρεξήγηση. Δίνει το χρόνο, δηλαδή, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, σε μια παιδική κατασκήνωση, να βρει τους ειδικούς. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις μια εκτίμηση επικινδυνότητας. Θες το χημικό, θες τον υγιεινολόγο, θες το μηχανικό, θες διάφορες ειδικότητες να σου συνθέσουν, να ελέγξουν, να επιτηρήσουν το δίκτυό σου, να το βαδίσουν κομμάτι-κομμάτι. Φανταστείτε ένα μεγάλο νοσοκομείο, να πας από κάτω από το μηχανοστάσιο να καταλήξεις το πιο απομακρυσμένο. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πόροι, χρήμα. Οπότε γι' αυτό ο νομοθέτης δίνει. Ίσως είναι λίγο μεγάλο το χρόνο, έχετε δίκιο ότι είναι το χρονικό διάστημα, αλλά είναι και αυτό, για να γίνει σωστά ένα water safety plan, απαιτεί χρόνο και πόρους και ανθρώπινο. Αυτό είναι εκείνο το όλο το κεφαλαίο για το τι επιτρέπουμε και τι δεν επιτρέπουμε εμείς ως άνθρωποι, ως ελεγκτικοί μηχανισμοί, και πώς δημιουργούμε αυτή την περίφημη αριανή, μετά εκεί την πάμε γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα, και πόσο εύκολα μέσα σε αυτό το διάστημα αφήνουμε πράγματα
με να ακολουθούν μια άλλη πορεία, εκείνη την πεπατημένη που μας βάζει σε κινδύνους. Επειδή ο χρόνος και για σας είναι πολύτιμος, αλλά και εμείς θα πρέπει να κλείσουμε την δική μας την εκπομπή, έβαλα επίσης στη μέση ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται «Εκτός από το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Και επειδή είπα ότι το νερό δεν το βρίσκεις μόνο για τη λάτρα του σπιτιού σου, αλλά το βρίσκεις και σε χώρους αναψυχής ή σε προπονητικούς χώρους κλπ. Έχει αλλάξει η νομοθεσία ή ζητείται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να υπάρξει συγκεκριμένη αλλά άμεση συμμόρφωση για κάποια στάνταρ σε αυτό το νερό, πισίνες δηλαδή βλέπε. Ναι, το νερό αναψυχής, όπως σας είπα, έχει διαφορετική νομοθεσία, είναι αυστηρή. Δυστυχώς η ελληνική νομοθεσία, ούτε η ευρωπαϊκή υπάρχει, δεν εισήγαγε μια παράμετρο όπως είναι αυτή της ψευδομονάδας, ένα πάλι ιδιαίτερα σημαντικό παθογόνο βακτήριο. Παρά τα αυτά, βάζει όρια και σε χημικούς παράγοντες και σε μικροβιολογικούς. Εντάχθηκε η Λετζιονέλα, όπως σας είπα, στα ξενοδοχεία. Και εδώ έχουμε ένα θέμα, γιατί και αυτό το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο, πρέπει το σύστημα των κολυμβητικών δεξαμενών να φιλτράρει, να ανακυκλοφορεί το νερό και να χλωριώνει το νερό, αλλά επειδή στην πανδημία είχαμε μια αυτηροποίηση και πολύ υψηλά επίπεδα χλωρίου, να γνωρίζουν οι χρήστες, οι συντηρητές, ότι αυτά τα όρια έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα και στην νομοθεσία που αναφέρει 0,4 με 0,7 μιλιγκράμμ υπολοιματικό χλώριο και όχι το 3 και το 5 που έλεγαν οι εγκύκλοι για την προστασία από τον κορονοϊό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 0,4, 0,7 με το 3 ή τέτοιο, πραγματικά σαν μονάδα μέτρησης είναι τεράστιο. Είναι τεράστια. Γνωρίζετε ότι είχαμε παράπονα γιατί τσούζουν τα μάτια στα παιδιά, έχει έντονη οσμή. Αν μιλάμε για κλειστά κολυμβητήρια, το χλώριο αυτό θα ενωθεί με ούρα, με υδρότα που έχει μέσα αμμονία και μπορεί να σχηματιστούν χημικές ενώσεις που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Οι χλωραμίνες, αν θέλουν και οι πολίτες. Αλλά κυρίως φαντάζομαι φιλτράρεται 24 ώρες το 24ωρο εφόσον χρησιμοποιείται, έτσι δεν το είναι? Το φιλτράρισμα όμως δεν αποτρέπει, δεν αφαιρεί το χλώριο, χρειάζεται να μπει. Σαφέστατα, αλλά λέω ότι φιλτράρεται κιόλας, όπως λέτε, με τις συγκεκριμένες. Και είναι ακριβώς είναι ένα δύσκολο κομμάτι να ελέγξουμε, γιατί πρέπει να δούμε, πρέπει μέσα σε 4 ώρες το νερό να έχει ανακυκλοφορήσει όλο, να έχει περάσει από τα φίλτρα, ούτως ώστε να καθαρίσει. Και εδώ οι πολίτες κολυμβητές που βλέπουν θολό νερό, που βλέπουν ή αισθάνονται έντονη μυρωδιά χλωρίου, να ενημερώνουν τους διαχειριστές της πισίνας ότι δεν είναι αποδεκτό η θολερότητα του νερού ή το νερό, λέει η νομοθεσία, πρέπει να είναι διαυγές. Και το χλώριο, ξαναλέω και πάλι, να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα της νομοθεσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας, όλες τις πληροφορίες που πήραμε, γιατί όταν είχες και καλοκαιράκι μπροστά σου, αλλιώς διαχειρίζεσαι το πράγμα αυτό με το νερό. Να ξέρεις κάποια πράγματα. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή συνέχεια.